Να παραμείνουμε και στο Ρέθυμνο και να πάμε σε έναν άνθρωπο, σε ένα πολύπειρο στέλεχος του τουρισμού. Είναι ο κύριος Μανώλης Τσακαλάκης, ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ερεθύμνου και βέβαια γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Μας είπε ο κύριος Κλαψινός ότι δεν είναι όπως τα περίμεναν εκεί στον κλάδο της εστίασης. Το κλίμα αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου ποιο είναι? Να ξεκινήσουμε λίγο με τα ποσοστά στο κομμάτι των πληρωτήτων. Προσέξτε, εμείς διατηρούμε και δικά μας στοιχεία στο Ρέθυμνο τώρα και 18 χρόνια και μετράμε διανυκτερεύσεις. Ναι. Στο 1/3 των κλινών του νομού από όλες τις περιοχές και από όλες τις κατηγορίες. Το μήνα Μάιο είχαμε μία αύξηση 2, κάτι στις διανυκτερεύσεις σε σχέση με το μήνα Μάιο της περσινής χρονιάς. Αντίστοιχα, το αεροδρόμιο Ηρακλείου έδειξε 5,38 περισσότερες αφήξεις σε σχέση με τον αντίστοιχο Μάιο τον περσινό και έδειξε και 1,000 περίπου άτομα παραπάνω από τον Μάιο του 2019, που είναι η χρονιά που μετράμε, ουσιαστικά που κάναμε τις συγκρίσεις. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι πληρότητες ήταν ικανοποιητικές. Η αλήθεια είναι ότι από τις πληροφορίες που είχαμε όλο το χειμώνα από τους συνεργάτες tour operators αλλά και αυτό που βλέπαμε εμείς στις εκθέσεις που πηγαίναμε στο εξωτερικό είχαμε σηκώσει τον πύχη ψηλά, περιμέναμε κάτι καλύτερο το οποίο δεν ήρθε. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα ξενοδοχειακά κρεβάθια είναι γύρω στις 180.000 στην Κρήτη, τα κρεβάθια που είναι στα επιπλωμένα διαμερίσματα και δωμάτια 120.000, αυτά υπήρχαν και το 19 και υπήρχαν και παλιότερα. Δεν υπήρχαν όμως οι 100.000 καινούργιες κλίνες που έχουν μπει στα Airbnb, όπου υπάρχει εκεί διαρροή ήθελα να πάω, πρόεδρε, πελατών. Η Νέα Κρήτη χθες η εφημερίδα παρουσίασε αποκλειστικά στοιχεία παρουσιάζοντας το φαινόμενο Airbnb και τις επιπτώσεις στο επιχειρήν και συγκεκριμένα στον κλάδο σας. Σε επίπεδο Ρεθύμνης, πώς είναι τα πράγματα και πώς μπορεί να μπει ένα φρένο στο κομμάτι, ξέρετε, της παραβατικότητας σε αυτές τις περιπτώσεις? Είχε νομοθετηθεί, όχι σε αυτή την περίοδο της τωρινής κυβερνήσεως, αλλά στην περίοδο Πρωθυπουργία Σαμαρά, τότε που η Όλγα η Κεφαλογιάννη ήταν υπουργός τουρισμού. Τότε είχε βγει ένας νόμος που θα έβαζε κάποιο φρένο. Στη συνέχεια ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία ακύρωσε αυτό το νόμο. Και έτσι το θέμα έγινε ανεξέλεκτο και φτάσαμε στο σημείο αυτό όπου με γεωμετρική πρόοδο πολλαπλασιάζονται τα καταλήματα και δεν είναι μόνο ότι μας παίρνουν την πλατεία, μας παίρνουν και το προσωπικό που ενίοτε το απασχολούν και μαύρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα και σε εμάς, αλλά να χάνονται και έσοδα για την εθνική οικονομία. Και από την άλλη πλευρά, να τα παίρνουν μαύρα οι εργαζόμενοι, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά από τη στιγμή που κάποια από αυτά τα καταλήματα δεν είναι νόμιμα, και να είναι και γραμμένοι στους καταλόγους των ανέργων. Αυτό πια πάει πάρα πολύ. Θα πρέπει να σταματήσει να δίδεται επιδότηση στην εργασία και όχι στην ανεργία. Μάλιστα. Οι προσδοκίες και η δική σας εκτίμηση για το υπόλοιπο του μήνα, του Ιουνίου, ποια είναι? Προσέξτε, φαίνεται ότι έχουν φρενάρει αυτή τη στιγμή για πολλούς λόγους οι κρατήσεις. Και έχει φρενάρει και γενικά η υπόλοιπη σεζόν. Εύχομαι τώρα προς τα τέλη από τις 20 δηλαδή του Ιούνιου και μετά να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον ούτως ώστε να έχουμε ένα γνώριμο Ιούλιο-Αύγουστο όπως αρμόζει και όπως είχαμε και στα προηγούμενα χρόνια. Ο Σεπτέμβριος δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει και αυτός κρατήσεις. Πάρα πολλοί tour operators έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να μπουν μέσα στο Νοέμβριο με πτήσεις ακόμα και 4 εβδομάδες και ελπίζομαι ότι χάσαμε μέχρι τώρα να μπορέσουμε να το κερδίσουμε αργότερα. Το σίγουρο είναι ότι ακόμα και αν κάνουμε παραπάνω κρατήσεις, να κάνουμε δηλαδή παραπάνω αφήξεις και παραπάνω τζίρο, τα καθαρά έσοδα των πάσης φύσεως επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τουρισμό θα είναι λιγότερα από το 19. Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν,